Κύριε Καραλευθέρη, πριν πούμε για την είδηση και το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου για επιπλέον εργαζόμενους στις λιγνητικές Μελίτη και Μεγαλόπολης, θέλω λίγο να αξιολογήσουμε μέχρι τα σήμερα πώς πηγαίνει το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου στη ΔΕΗ. Έπρεπε μέσα στο Σεπτέμβριο η πρώτη φουρνιά να είχε δηλώσει την βούλησή της για έξοδο από την επιχείρηση. Η διαδικασία της εξόδου της εθελούσιας της πρώτης φάσης, έτσι όπως έχει προκηρυχθεί από την εταιρεία, συνεχίζεται. Οι εργαζόμενοι δηλώνουν την επιθυμία τους να φύγουν με βάση τα δεδομένα της προκήρυξης. Το πρόγραμμα πηγαίνει αρκετά καλά. Δεν πηγαίνει θεαματικά όπως θα περίμενε κάποιος, με την έννοια ότι οι εργαζόμενοι το σκέφτονται και πολύ καλά κάνουν, διότι υπήρχε μια αρχική διάθεση πολλών να φύγουν θεωρώντας ότι το πρόγραμμα θα έχει και ηλικίες κάτω των 55. Με δεδομένο ότι αυτό δεν συμβαίνει, πολλοί εργαζόμενοι περιορίζονται χρονικά, περιορίζονται και ως προς το κίνητρα, και με αυτή τη νέα κατάσταση το πρόγραμμα αφορά κυρίως τους μετά το 55 ή κάτω του 55 τελικά αποθαρρύνονται. Με τους πάνω του 55 υπάρχει μια σχετικά καλή ροή. Ελπίζουμε ότι μέχρι να ολοκληρωθεί η προθεσμία θα υπάρξει μια αυξητική τάση η οποία θα αγγίξει τον προηγούμενο προγραμματισμό που έκανε η επιχείρηση. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο στόχος των 1.000 εργαζόμενων μπορεί να πετύχει, μπορεί να επιτευχθεί? Όχι, δεν πιστεύω ότι... Καταρχήν δεν θυμάμαι να υπήρχε τέτοιο στόχος των 1.000. Νομίζω ότι ο στόχος ήταν εκεί γύρω στα 500 με 600 άτομα. Νομίζω ότι θα αγγίξει περίπου στα 3/4 αυτού του στόχου. Τώρα, σε ό,τι αφορά το νέο πρόγραμμα που ετοιμάζεται να επικυρώσει το Διοικητικό Συμβούλιο, τι μπορούμε να πούμε στους εργαζόμενους των λιγνητικών εταιριών θυγατρικών της ΔΕΗ, αλλά όχι ακριβώς εργαζόμενων της ΔΕΗ, καθώς και το αίτημα επαναφοράς τους στην επιχείρηση εκκρεμεί? Τρέχει, είναι έτοιμη η επιχείρηση να τρέξει πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου και για τις λιγνητικές Μελίτη και Μεγαλόπολη? Είναι μια... είναι δύο πράγματα μαζί. Η πρώτη ανακοίνωση που μπορεί να γίνει με βάση τη χθεσινή μας απόφαση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Λιγνητικής Μελίτης είναι ότι στις 24 του μήνα, προσεχώς δηλαδή, σε δύο μέρες περίπου, θα συνέλθουν τα δύο διοικητικά συμβούλια των δύο λιγνητικών εταιριών ταυτόχρονα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Λιγνητικής Μελίτης και το Διοικητικό Συμβούλιο της Λιγνητικής Μεγαλόπολης, και θα συναποφασίσουν την ταύτισή τους με το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου όπως εξέγγειλε ο Όμιλος για τις λιγνητικές μονάδες της ΔΕΗ. Ουσιαστικά δηλαδή εντάσσονται και οι δύο λιγνητικές της Μελίτης και της Μεγαλόπολης στο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου που έχει εξαγγελθεί για τις λιγνητικές μονάδες της εταιρείας ΔΕΗ, όπως έχει γίνει πριν από ένα μήνα και στο το οποίο εξελίσσεται. Οι παραδοχές και για τις λιγνητικές θυγατρικές εταιρείες θα είναι οι ίδιες ακριβώς. Θα διαφοροποιηθεί κατά τιμόνων η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων, η οποία θα έχει απομειωμένο χρόνο, ακριβώς για να μπορέσουμε να πετύχουμε την ταύτιση με τον χρόνο εξόδου των εργαζόμενων συναδέλφων στον Όμιλο ΔΕΗ, έτσι ώστε να μην αδικηθούν οι συνάδελφοι των λιγνητικών και καθυστερήσει η έξοδός τους, άρα θα καθυστερήσει και η αποζημίωση του ενός μηνός που προβλέπεται για τον Όμιλο ΔΕΗ. Αυτό είναι καλό. Οι λιγνητικές, οι Μελίτης και οι Μεγαλόπολης έχουν μια σχετική διαφορά. Η Μελίτη δεν έχει ορυχείο. Η Μεγαλόπολη συνοδεύεται από ορυχείο, άρα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και άλλες παραμέτρους των ιδιαιτεροτήτων των συναδέλφων που δουλεύουν στα αρχεία. Όλα αυτά τα έχουμε λάβει χθες στη συνεδρίασή μας υπόψη και αποφασίσαμε να φέρουμε μία εισήγηση για τις 24 του μήνα, η οποία θα είναι πλήρως ταυτισμένη με τον Όμιλο ΔΕΗ, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε τα λιγότερα προβλήματα. Επανέρχονται αυτοί οι εργαζόμενοι στον Όμιλο ΔΕΗ?
Αυτό είναι το δεύτερο θέμα. Το πρώτο θέμα λοιπόν είναι η εθελούσια έξοδος για όσους από αυτούς θέλουν να φύγουν. Το δεύτερο θέμα είναι εάν και εφόσον θα μπορέσει το αίτημα των εργαζόμενων όπως έχει διατυπωθεί, από μένα κατά κύριο λόγο σε παλιότερες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου ΔΕΗ, αλλά και των Διοικητικών Συμβουλίων των Θυγατρικών, στη Μελίτη δηλαδή όπου συμμετέχω, έχω καταθέσει από παλαιότερο χρόνο το αίτημα να επανέλθουν. Αυτό βεβαίως είναι ένα αίτημα όλων των εργαζόμενων των λιγνητικών και είναι και αίτημα του Συνδικάτου, είναι αίτημα της Γενόπ ΔΕΗ. Δεν υπήρχε τέτοια σκέψη έως τα τώρα, αυτό είναι μια αλήθεια. Η γενική διάθεση στη ΔΕΗ ήταν αρνητική για επανένταξη των λιγνητικών και αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στο ότι οι λιγνητικές έως τώρα δεν είχαν καλά οικονομικά αποτελέσματα. Κανείς δεν ήθελε λοιπόν δύο εταιρείες που δυστυχώς δεν είχαν καλά αποτελέσματα οικονομικά να τις επαναφέρει στην εταιρεία, γιατί αυτό θα βάρυνε τα οικονομικά της εταιρείας. Με βάση όμως τις τελευταίες εξελίξεις, έτσι όπως τις είδαμε το καλοκαίρι και με βάση και την τρέχουσα παραγωγικότητά τους, την αύξηση της αποδοτικότητάς τους, τη μείωση των εξόδων και τελικά την κερδοφορία τους, αλλάζουν τα δεδομένα και οι λιγνητικές πλέον, για τουλάχιστον για αυτόν τον λόγο, μπορούν να ενταχθούν στην εταιρεία. Εάν σε αυτό προσθέσουμε και την ανάγκη να υπάρχει ένας γενικός ενιαίος συντονισμός για το παραγωγικό δυναμικό, το λιγνητικό, το οποίο πλέον αρχίζει να γίνεται πάλι αναγκαίο, διότι οι εξελίξεις τρέχουν, οι ανάγκες του μείγματος στην Ελλάδα τρέχουν, η ασφάλεια της τροφοδοσίας πλέον κινδυνεύει, θα θεωρηθεί ίσως καλύτερο να επανενταχθούν σε μια ενιαία στρατηγική μαζί με την εταιρεία και να μπορέσουν να αποτελέσουν πάλι δυναμικό της εταιρείας, το οποίο θα μπορεί να κάνει ενιαίες προσφορές στην ημερήσια ζήτηση. Εδώ όμως υπάρχουν δύο ζητήματα, δύο προβλήματα. Και χθες που το κουβεντιάσαμε έξω από την ημερήσια διάταξη, το έθεσα πάλι θέμα, έτσι όπως το κουβεντιάσαμε στο Διοικητικό Συμβούλιο και με βάση αυτά που ακούγονται στα εσωτερικά της εταιρείας και στο διοικητικό δυναμικό, στο στελεχειακό δυναμικό, υπάρχει ένα σημαντικό θέμα που πρέπει να ξεπεράσουμε. Ποιο είναι το θέμα που πρέπει να ξεπεράσουμε για την επανένταξη των εταιριών αυτών στην ΔΕΗ? Είναι το θέμα του νόμου που έχει ψηφιστεί από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ο οποίος έλεγε ότι οι εταιρείες αυτές διασπώνται από τον κορμό της ΔΕΗ, γίνονται ακριβώς θυγατρικές με στόχο να απολυθούν. Αυτός ο νόμος όμως πρακτικά πλέον είναι ανενεργός. Και ανενεργός είναι και δεν έχει καμιά αξία να γίνει η εφαρμογή του. Μετά τις τελευταίες συνεννοήσεις που έκανε η καινούργια κυβέρνηση με την Κομισιόν, την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της ημερήσιας προσφοράς, την ένταξη όλων των παικτών στο target model, αλλά και την απέτηση της ΔΕΗ να αποζημιώνεται η λιγνητική παραγωγή όταν και εφόσον προσφέρει στο σύστημα, είναι μια απέτηση που κατέθεσε ο πρόεδρος της ΔΕΗ, ο κύριος Στάσης, συνεπικουρούμενος και από το Υπουργείο, έτσι ώστε η λιγνητική παραγωγή να μην είναι η υφηγένεια του συστήματος, αλλά είναι να είναι μια ακριβή συνεισφορά στο σύστημα, που πρέπει να πληρώνεται, πρέπει όλοι να αποφασίζουν ότι πρέπει να πληρώνουν το λιγνίτι όταν και εφόσον συμμετέχει, γιατί η ΔΕΗ πληρώνει το λιγνίτι. Αυτό είναι και το πρόβλημα της απολιγνητοποίησης. Με βάση λοιπόν τα τελευταία γεγονότα, αυτός ο νόμος πρέπει να καταστεί ανενεργός και ευθύνη της κυβέρνησης και όλων όσων συμμετέχουν στον ενεργειακό σχεδιασμό της ΡΑΕ κατά κύριο λόγο είναι να καταργήσει αυτόν τον νόμο και να τον θεωρήσει ανενεργό. Όσο όμως ο νόμος υπάρχει, είναι δύσκολο στη ΔΕΗ να προχωρήσουμε από μόνοι μας στην επανένταξη των εταιριών, γιατί ουσιαστικά θα είμαστε παράνομοι. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Το δεύτερο ζήτημα το δεύτερο ζήτημα είναι ότι πρέπει στη ΔΕΗ να γίνει μια σοβαρή μελέτη και να εξετάσουμε ακριβώς τις παραδοχές λειτουργίας των μονάδων αυτών και την οικονομικότητά τους και να επανενταχθούν μετά από αυτή τη μελέτη στον κορμό της ΔΕΗ, έτσι ώστε πλέον στο νέο σχηματισμό που γίνεται για τη ΔΕΗ και οι λιγνητικές μονάδες της ΔΕΗ να θεωρούνται μέρος του σχεδιασμού αυτού, μέρος του σχηματισμού στον οποίο θα καταλήξουμε. Ελπίζω ότι οι εξελίξεις θα είναι θετικές και οι συνάδελφοι των λιγνητικών, παρότι δεν έχουν προβλήματα εργασιακά, οικονομικά, διότι όλοι τους μετά τις παρεμβάσεις της Γενόπ ΔΕΗ είναι υπαγμένοι και στον κανονισμό καταστάσεως προσωπικού και στο μισθολόγιο, δεν έχουν δηλαδή διαφορές με τους υπόλοιπους συνάδελφους, παρόλα αυτά για το ηθικό και ψυχολογικό κομμάτι
και ουσιαστικά για την ενιαία λειτουργία της εταιρείας, όλοι μαζί θα μπορέσουμε ίσως να κάνουμε πράξη την επανένταξη των λιγνητικών και να καταργήσουμε ουσία την διάσπαση της λιγνητικής παραγωγής όσο αυτή θα συνεχίσει να προσφέρει στο σύστημα. Τώρα για το μέλλον της λιγνητικής παραγωγής είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Εγώ νομίζω πρέπει να αυστηροποιηθεί ο διάλογος, να σοβαρευτούμε όλοι, να καταλάβουμε τη σημασία της χρήσης του λιγνίτη, να καταλάβουμε και ότι ο λιγνίτης δεν μπορεί να απουσιάζει από το σύστημα, αλλά και όλοι συνολικά και οι παίκτες της αγοράς αλλά και της αυτοδιοίκησης να καταλάβουμε ότι ο λιγνίτης πρέπει να συμμετέχει ακριβώς όσο χρειάζεται και αυτό πρέπει να πληρώνεται, πρέπει να αποζημιώνεται. Κανείς δεν έχει διάθεση να συνεχίζει μια λιγνητική παραγωγή η οποία είναι ακριβή και δεν πληρώνεται από κανέναν. Παραφορτίζει μόνο τη ΔΕΗ και τις επιβαρύνει τα οικονομικά αποτελέσματα.